Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 7 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δεκάδες αυτοκτονίες στην Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα το 2022. Φοιτητές ζητούν ψυχολογική υποστήριξη. Μέτωπο διαμαρτυρία στην Πάτρα κατά του φορολογικού νομοσχεδίου. Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την Κεντρική Επιτροπή, το συνέδριο του Φεβρουαρίου και την επικείμενη διάσπαση. Δεκάδες είναι οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα μέσα στο 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ μεγάλη είναι η αύξηση εντός της τριετίας 2020-2023. Την ίδια ώρα φοιτητές χρήζουν άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης από τις σχετικές δομές του Πανεπιστημίου Πατρών. Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα στοιχεία που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τα στατιστικά αυτοκτονιών αλλά και απόπειρων αυτοκτονίας στη Δυτική Ελλάδα. Με αφορμή τα δύο πρόσφατα περιστατικά που συνετάραξαν την κοινωνία της Πάτρας, τη βουτιά θανάτου μιας 23χρονης φοιτήτριας από το μπαλκόνι του σπιτιού της και την απόπειρα αυτοκτονίας με χάπια μιας επίσης 23χρονης κοπέλας, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη έμφασης σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτές οι δύο νεαρές γυναίκες που θέλησαν να τερματίζουν τη ζωή τους, καθώς πρόκειται μόνο για δύο παραδείγματα από το σύνολο των τραγικών περιπτώσεων αυτοχειρίας στη Δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, το 2022 καταγράφηκαν 950 απόπειρες αυτοκτονίας και 505 αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα. Εξ αυτών, οι 435 αφορούσαν άνδρες και οι 70 γυναίκες. Περνώντας τώρα στη Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το 2022 καταγράφηκαν 56 απόπειρες αυτοκτονίας και 38 αυτοκτονίες, εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν άνδρες και οι 4 γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία των αυτόχειρων στην περιοχή, από τις 38 υποθέσεις αυτοκτονιών που καταγράφηκαν, οι 29 αφορούσαν άτομα ηλικίας από 41 ετών και άνω. Οι 3 αφορούσαν άτομα από 31 έως 40 ετών, οι 2 στην ηλικιακή κατηγορία από 23 έως 30 ετών και οι 2 αφορούσαν νεαρά άτομα ηλικίας έως 22 ετών. Οι λόγοι που όθησαν τους ανθρώπους αυτούς στην αυτοχειρία, όπως έγιναν γνωστοί από τις αστυνομικές αρχές, προκαλούν προβληματισμό. Από τις 38 περιπτώσεις αυτοχειρίας, στις 27 προκύπτει ότι η αιτία που τους οδήγησε στο να βάλουν τέλος στη ζωή τους ήταν άγνωστη. Στις 7 περιπτώσεις, ο λόγος ήταν κάποια ασθένεια. Στις 2 για οικογενειακούς λόγους, σε μία για αισθηματικούς και σε ακόμη μία για οικονομικούς. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται τα περιστατικά που νέοι αλλά και ακόμα και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παρετούνται από τη ζωή, έχουν τη θέληση να θέσουν ένα τέλος στη ζωή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε μια κοινωνία που υπάρχουν τόσα πολλά εφόδια και τόσοι τρόποι έτσι ώστε να διεκδικήσουμε τα όνειρά μας ή να βελτιώσουμε την κάθε πτυχή του εαυτού μας, αν αυτά τα άτομα δεν βρίσκουν σημείο διαφυγής και βλέπουν αδιέξοδο, κάτι γίνεται λάθος στην κοινωνία μας. Και αν νομίζουμε ότι η κοινωνία έχει να κάνει μονάχα με τη δικούσα αρχή, κάνουμε λάθος. Εμείς οι άνθρωποι, στη μικροκοινωνία μας, στους ανθρώπους που αλληλεπιδρούμε, παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να βοηθήσουμε μέσω της αλληλεπίδρασης που έχουμε, της θετικής αλληλεπίδρασης που επιθυμούμε να έχουμε, έτσι ώστε αν ένας άνθρωπός μας, ένας οικείος μας βιώνει μια δύσκολη περίοδο ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι, να μην φοβόμαστε να το πούμε, να το μοιραστούμε, έτσι ώστε το βάρος να ελαφρύνει. Τη στιγμή που τα ποσοστά αυτά παραμένουν τόσο υψηλά και δεν αφήνουν ανεπηρέαστες ακόμη και τις νεαρότερες ηλικίες, είναι καθοριστική η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών όσον αφορά την παροχή βοήθειας ψυχικής υγείας. Μέσω της κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργεί εδώ και 3 περίπου χρόνια, παρέχεται ψυχολογική βοήθεια σε πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες που υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, κρίσης πανικού ή οποιοδήποτε άλλο ψυχικής φύσης πρόβλημα. Η λειτουργία του Γραφείου της Κοινωνικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηριζόταν μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ,
το οποίο έληξε. Με τον Πρίτανη Χρήστο Μπούρα να θεωρεί απαραίτητες τις παροχές αυτές, πλέον χρηματοδοτείται με πόρους του ίδιου του Πανεπιστημίου. Κρίθηκε άλλωστε απαραίτητο προκειμένου να μην μείνουν αβοήθητοι εκατοντάδες φοιτητές που αντί να απολαμβάνουν τη φοιτητική του ζωή, υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης συνεδριών σε κάποιον ιδιώτη ψυχολόγο. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσω αυτού βοηθήθηκαν 1.100 φοιτητές, πραγματοποιήθηκαν 10.000 συνεδρίες. Εκτός του Γραφείου Κοινωνικής Μέρημνας, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην ίδρυση Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Στο ίδιο μήκος κύματος θα συνεχίσουμε. Η Δήμητρα Μπαλαφούτη είναι μαζί μας, καθώς καταγράφεται ακόμη μία αυτοκτονία στην Ετωλοακαρνανία αυτή τη φορά. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά επικρατεί σοκ από τις απανωτές αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Αρχικά, πριν περάσω στο θέμα, να υπενθυμίσω ότι είχαμε δύο περιστατικά την τελευταία εβδομάδα και εδώ στην Πάτρα. Πρωταγωνίστριες δύο νεαρές φοιτήτριες, οι οποίες θέλησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μία τελικά έφυγε από τη ζωή, η δεύτερη ευτυχώς πρόλαβαν και την έσωσαν. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είχαμε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά μία 15χρονη στην περιοχή του Αγρινίου. Η κοπέλα το βράδυ της Δευτέρας, χθες λοιπόν το βράδυ, και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του παππού της, θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή της πίνοντας χάπια. Ήπια τα χάπια, ευτυχώς όμως υπήρξε άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ. Μάλιστα η κοπέλα μεταφέρθηκε άμεσα και στο νοσοκομείο Αγρινίου, εκεί που της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Πλέον λοιπόν δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή της, ευτυχώς, και νομίζω ότι γενικά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι τόσοι νέοι άνθρωποι θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Ευτυχώς το περιστατικό στο Αγρίνιο είχε αίσιο τέλος. Ευχαριστώ την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας σε εκείνη. Τώρα θα χαιρετήσω, έχοντας συνδεθεί μέσω Skype, μέσω της νέας τεχνολογίας, την Αντιπρίτανη, που στην αρμοδιότητα της έχει μεταξύ άλλων την φοιτητική Μέρημνα, Λένα Αλμπάνη, και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας από το Λεπάντο. Καλησπέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, έτσι να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί αυτές τις μέρες με αφορμή το περιστατικό που συνέβη, έτσι υπάρχει μια ανησυχία και από τους πολίτες εκεί έξω και από γονείς που έχουν τα παιδιά τους φοιτητές εδώ στο Πανεπιστήμιο. Οπότε κατανοητό, καλό είναι να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο τι κάνουμε. Τα στοιχεία τα παρακολουθήσαμε, είναι σοκαριστικά, είναι επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για τον αριθμό των αυτοκτονιών ή της απόπειρας αυτοκτονίας. Οι φοιτητές έχουν αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς είναι μόνοι τους. Για παράδειγμα, υπάρχει το άγχος που μπορεί να έχει κάποιος ή κάποια για τις εξετάσεις, τα προβλήματα που ίσως κουβαλά από την οικογένειά του, εξαρτήσεις, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, έλλειψη κινήτρων, ίσως το bullying που δέχονται από κάποιους άλλους, ερωτικές απογοητεύσεις. Έχετε χειριστεί τέτοιες περιπτώσεις, είναι αρκετές, έχουν γίνει χιλιάδες συνεδρίες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κυρία Αλμπάνη, για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών? Κοιτάξτε, κύριε Γκογόλη, οι φοιτητές που, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που στο Πανεπιστήμιο μας, αλλά οι φοιτητές που ετούνται, το Πανεπιστήμιο καταρχήν μέχρι τώρα είχε μία δομή χρηματοδοτούμενη από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, την δομή της κοινωνικής μέρημνας, η οποία παρήχε τόσο καταγραφή των προβλημάτων, τόσο για το Γραφείο Κοινωνικής Μέρημνας, όπου εκεί προσέρχονταν φοιτητές που ετούνταν ότι ζητούσαν βοήθεια όχι μόνο ψυχολογική στήριξη, μπορεί να ζητούσαν βοήθεια για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και για άλλα προβλήματα. Και το Γραφείο της Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης, το οποίο φυσικά εκεί υπήρχαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που αξιολογούσαν τα αιτήματα των φοιτητών, τα οποία στην πλειοψηφία τους, και μπορώ να σας πω για τα τελευταία στοιχεία, ήταν αιτήματα για βοήθεια από φοιτητές που ήδη είχαν προβλήματα από το σπίτι τους. Δηλαδή, δεν αντιμετώπισαν εδώ, κατά την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο, πίεση για λόγω των μαθημάτων της εξεταστικής, αλλά είχαν προβλήματα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από το περιβάλλον που έρχονταν, και εδώ που βρέθηκαν μόνοι τους, όπως είπατε, είχαν ήδη τις φοβίες τους, τα άγχη τους και ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα με θεραπείες. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, πυροδότησε η μοναξιά μακριά από την οικογένεια, από ένα προστατευμένο περιβάλλον ή
Το αντίθετο, μας ζητούσαν και βοήθεια να τα προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί προέρχονται από ένα προβληματικό περιβάλλον. Δεν είναι πάντα μια όψη. Δεν έχει αλλάξει ο αριθμός αυτός. Κατά μέσο όρο, κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, οι φοιτητές που εμείς γνωρίζουμε και έρχονται μόνοι τους να το αιτηθούν για βοήθεια, είναι περίπου γύρω στα 800 με 1000 άτομα. Τα στοιχεία που έχω από το 2023, από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα που μιλάμε, έχουν αιτηθεί για βοήθεια, για ψυχολογική υποστήριξη, περίπου γύρω στους 500 φοιτητές. Από αυτούς τους καλέσαμε και έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες μας και έχουν εμφανιστεί τα 300 άτομα. Τα άλλα 200 δεν έχουν εμφανιστεί, ενώ έκαναν ένα αίτημα και ζήτησαν βοήθεια. Μάλιστα. Και κυρία Αλμπάνη, και τους το αίτημα αυτό που κατατίθεται, πώς ενημερώνονται οι φοιτητές, έχετε συναντήσει περιπτώσεις που φοβούνται ίσως να εξωτερικεύσουν το πρόβλημά τους, ώστε οι φίλοι τους να μην μάθουν κάτι ή το οικογενειακό τους περιβάλλον? Καταρχήν, κύριε Κογκόλη, οι φοιτητές ενημερώνονται με το που έρχονται στο πανεπιστήμιο, με την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Στο σελίδες κάθε τμήματος υπάρχει το αντίστοιχο link που έχει το κομμάτι αυτό της κοινωνικής μέρημνας και ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο παρέχει αυτή την υπηρεσία, η οποία παρέχει βοήθεια στους φοιτητές που έχουν ανάγκη και ετούνται, κάνουν αίτημα ηλεκτρονικά σε μια πλατφόρμα που το διαχειρίζονται. Υπάρχει το απόρριτο και δεν ενημερώνεται κανείς, ούτε οι συμφοιτητές τους, ούτε οι γονείς τους. Μάλιστα. Ετούνται λοιπόν για βοήθεια, αξιολογείται το αίτημά τους από τους κοινωνικούς λειτουργούς που στελεχώνουν αυτή την υπηρεσία και παραπέμπονται είτε σε ψυχολόγο ή αν χρειάζεται, έχουμε πολύ στενή σύνδεση και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με την ψυχιατρική κλινική, θα σταλεί το παιδί στα επίγοντα, αν χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη, θα σταλεί εκεί. Οι συνεδρίες είναι συνεχόμενες και το παιδί, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποχωρεί. Μπορεί να ζητήσει, έχει συμβεί και σε περίπτωση να ζητήσει παραπάνω συνεδρίες και αυτό γίνεται. Όμως, τηρείται το απόρριτο. Οι φοιτητές ενημερώνονται από την είσοδό τους στη σχολή, είτε στο καλωσόρισμα που κάνουν στους πρωτοετής, είτε πάνω στο link που υπάρχει σε κάθε γραμματεία και ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Και πρέπει να έρθουν μόνοι τους. Δεν μπορούμε εμείς να τους βρούμε αυτούς τους φοιτητές. Κάνουν ηλεκτρονικά ένα αίτημα, όπου αξιολογείται από την υπηρεσία που κρατάει το απόρριτο. Διασφαλίζεται το απόρριτο. Οι κυριότεροι λόγοι, μου είπατε, είναι η μοναξιά, κάποια προβλήματα που κουβαλούν από τις οικογένειές τους. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους επισκέπτονται τις δομές? Ναι. Οι κυριότεροι λόγοι είναι, οι περισσότερες είναι αγχώδεις διαταραχές και οι οποίες προέρχονται από τις οικογένειες, γιατί είτε είχαν προβλήματα μέσα στην οικογένεια, ξέρετε, ο κορονοϊός έφερε στην επιφάνεια παθογένειες μέσα στα σπίτια, στις οικογένειες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στα παιδιά, ή πραγματικές, είτε έχασαν γονείς, είτε έχασαν τις δουλειές τους, οικονομικά προβλήματα, και αυτό έχει μεταφερθεί στα παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό. Ή προβλήματα μέσα ενδοοικογενειακής βίας στο περιβάλλον, οπότε αυτά τα παιδιά βρέθηκαν αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο και βρέθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους. Οπότε η αγχώδη διαταραχή, κάθε τι καινούριο, αυξάνεται. Δεν ενημερώνονται ούτε οι γονείς τους από την αρμόδια υπηρεσία? Δεν επιτρέπεται, είναι ενήλικες. Μάλιστα. Εδώ δεν είναι μαθητές, είναι ενήλικες και έχουν το δικαίωμα της ενημέρωσης μόνοι τους. Είτε αυτό είναι η οικογένειά τους, είτε στο πανεπιστήμιο να μας ενημερώσουν. Ναι. Ούτε εμείς μπορεί να έχουμε πρόσβαση θεωρείτε στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα. Θεωρείτε ή γνωρίζετε ότι έχουν αποτραπεί με τη βοήθεια των ψυχολόγων ίσως πιο δυσάρεστες καταστάσεις για τα παιδιά? Ναι. Και μάλιστα είναι καταγεγραμμένα, έχουν γίνει, να ξέρετε, αυτό το χρόνο τουλάχιστον 3.000 συνεδρίες με αυτούς τους φοιτητές. Και φυσικά, ακριβώς επειδή αυτό το πρόγραμμα ήταν χρηματοδοτούμενο και έληξε τέλος του Οκτώβρη, εμείς για να το προλάβουμε αυτό, γιατί η πρόθεση του Πανεπιστημίου είναι και βλέποντας αυτό τον όγκο και τι συμβαίνει εκεί έξω στην κοινωνία, πέρασα με απόφαση της Συγκλήτου και δικής μου εισήγησης μια καινούρια δομή, η οποία είναι υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου. Θα συγκροτείται με μόνιμα μέλη καθηγητών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και οποιασδήποτε και ψυχιάτρων και άλλης συναφής ειδικότητας, συνεπικουρούμενα από αυτό το προσωπικό το εξωτερικό, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και να κάνουμε και πρόληψη, δηλαδή να σχεδιάσουμε προγράμματα στα οποία μέσα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διαχείριση αυτών των κρίσεων και πρόληψη. Δεν είναι ο στόχος μόνο να παρέμβουμε ή να θεραπεύσουμε ένα παιδί που ήδη έχει πρόβλημα, είναι διαγνωσμένο, αλλά και να προλάβουμε
να κάνουμε προγράμματα πρόληψης εκεί έξω στους φοιτητές μας. Για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, οικονομικά το Πανεπιστήμιο μπορεί να ανταπεξέλθει, αφού έχει λήξει το πρόγραμμα, έχετε ξαναζητήσει χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας ή από κάποιο πρόγραμμα? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έτρεχε σε όλα τα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Το πανεπιστήμιο, λοιπόν, από τη στιγμή που τέλειωσε το πρόγραμμα, αυτοί οι άνθρωποι που απασχολούνταν έπρεπε να φύγουν. Το πανεπιστήμιο έκρινε, μέχρι να φτιάξει αυτή τη δομή και να λειτουργήσει, που θα απαρτίζεται από τα μόνιμα μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου, να μην αφήσει ακάλυπτους τους φοιτητές. Οπότε από ιδίους πόρους κράτησε και κάλυψε, κράτησε αυτούς τους εργαζόμενους μέχρι τέλος του χρόνου. Και οι προσπάθειες του πριν ήταν, είναι, και αυτό ζητάω κι εγώ, και από το Υπουργείο κεντρικά, αλλά όχι μόνο από το Υπουργείο, να υπάρχει χρηματοδότηση για να υπάρχει συνέχεια, όχι σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο το ΕΣΠΑ, αλλά σε αυτή τη δομή που φτιάχνουμε, η οποία θα στελεχωθεί πλήρως για να μπορέσει να βοηθήσει μεγαλύτερο όγκο φοιτητών. Αλλά και στην κοινωνία και έξω πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Γιατί είναι μέλη της κοινωνίας αυτά τα παιδιά. Σωστό. Είτε αυτό λέγεται περιφέρεια, είτε άλλοι φορείς που μπορούν μέσω κάποιων προγραμμάτων ή κάποιων συμφωνιών, προγραμματικών συμφωνιών δηλαδή, γιατί η ψυχική υγεία είναι ένας πολύ μεγάλος άξονας, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να σε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο να συνεπικουρήσουν και σε αυτή τη διαδικασία και αυτοί οι φορείς. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους φοιτητές? Έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα προς το Υπουργείο, όχι μόνο από το δικό μας πρίτανη, από όλα τα πανεπιστήμια. Κατανοητό. Να συνεχίσει η χρηματοδότηση. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε, κυρία Αλμπάνη, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, στους νέους ανθρώπους που μπορεί να σπουδάσουν την επόμενη χρονιά στο Πανεπιστήμιο Πατρών για αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον τομέα? Είναι αυτό που λέω και στους φοιτητές μου όταν μπαίνω στην αίθουσα. Έχουν όλη τη ζωή, καλώς ήρθαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ένας καινούριος υγιές κομμάτι της ζωής τους, να απολαύσουν τους κόπους τους, γιατί κάναν κόπο για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζονται να αγχώνονται για τόσο απλά πράγματα και το πανεπιστήμιο είναι δίπλα τους, με οι καθηγητές τους, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς και δομές μέσα στο πανεπιστήμιο, με το σύμβουλο καθηγητή, για ό,τι τους απασχολεί, είτε στα τμήματα είτε κεντρικά στο πανεπιστήμιο. Να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους και με τις δομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, είτε είναι σοβαρά προβλήματα που τα απασχολούν, είτε είναι απλά καθημερινά που τα ίδια τα αγχώνουν και τα πιέζουν. Ευχαριστώ την αντιπρίτανη φοιτητική μέρημνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Λένα Αλμπάνη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Αλλάζοντας τώρα θεματολογία, μέτωπο διαμαρτυρία στην Πάτρα για το φορολογικό νομοσχέδιο δημιουργείται, κυρίες και κύριοι, και αύριο πραγματοποιείται συγκέντρωση το πρωί έξω από την ΔΟΗ Πατρών στη Νέα Εθνική Οδό. Έμποροι, Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματοβιοτέχνες θα δώσουν τον παρόν. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες ελευθεροεπαγγελματιών, εμπόρους και σκιανά στα γραφεία της Εφορίας Πατρών. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εναντίωσή τους στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατά την άποψή τους στοχοποιεί τη μικρομεσαία επιχείρηση και την στιγματίζει ως τον μεγάλο φοροφυγά. Όταν οι περισσότεροι επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουν δουλειά και πάνε να βγάλουν το μεροκάματο, η κυβέρνηση μας λέει ότι εσείς βγάζετε χρήματα και τα κρύβετε. Ας αποδείξει η κυβέρνηση, αυτή είναι η δουλειά, να αποδείξει ότι βγάζουμε χρήματα και τα κρύβουμε και να μας πάει στα δικαστήρια, να μας υπολογίσει, αλλά πρέπει να τα αποδείξει. Δεν μπορεί να βγάζει οριζόντια μέτρα για όλο τον κόσμο. Μάλιστα, κάνουν λόγο και κοινωνικό αυτοματισμό και προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από την ουσία του προβλήματος, προκειμένου, όπως λένε, να δεσπιστούν νέα, σκληρότερα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Και εμείς μέσω της ΠΟΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ θα συμμετάσχουμε και θα είμαστε και εμείς κοντά με τους υπόλοιπους. Σίγουρα τα ομοσπονδίες μας θα διαμαρτυρηθούν κεντρικά και εκεί που πρέπει. Είναι μόνο η αρχή σίγουρα. Στην παράσταση διαμαρτυρίας θα συμμετάσχει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Σωματείων Αχαΐας, στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή Σύλλογοι Εμπόρων και Επαγγελματιών, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας. Αύριο είναι η αρχή ενός αγώνα να αποσυρθεί
το φορολογικό νομοσχέδιο. Θεωρούμε ότι είναι εντελώς μα εντελώς άδικο. Δεν έχουν αφήσει να δουλέψει το ίδιο τους, δηλαδή η ίδια τους δομή πώς θα πιάσουν τη φοροδιαφυγή μέσα από τις κάρτες και από τις τράπεζες. Όλες οι συναλλαγές πια γίνονται μέσω τραπεζών και μέσα από τις κάρτες. Δεν αφήσανε καν να δουλέψει και πάνε να χώσουν, να το πω έτσι, κάποιο ποσό στην πλάτη των ελεύθερων επαγγελματιών. Από πλευράς του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τονίζει ότι το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής είναι μαχητό, ενώ παρατίθενται στοιχεία με παραδείγματα της ΑΔΕ, σύμφωνα με τα οποία, λόγω της φοροδιαφυγής, ο μέσος μισθωτός στην Ελλάδα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο ετησίως στο κράτος από το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρεται ότι πάνω από τους μισούς επαγγελματίες, το 54%, δηλώνουν μηδενικό εισόδημα, ενώ το 85% αυτών δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από τις 10.000 ευρώ. Ακόμη ότι το 37% των αυτοαπασχολούμενων πληρώνουν μηδενικό φόρο και το 10% δεν πληρώνουν ούτε τέλος επιδιδεύματος. Χαιρετίζω, καλησπερίζω στο δελτίο ειδήσεων του Λεπάντο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, επιχειρηματία Ευθύμιο Μακρύ, και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα, κύριε Γκόλ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χωρίς να θέλουμε να λάβουμε μέρος σε ένα παιχνίδι, σε μια προσπάθεια δημιουργίας αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή επαγγελματικών, τον λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό, θα ήθελα να απαντήσετε επί κάποιων αναρτήσεων, ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το μέσο καθαρό κέρδος που δηλώνουν, το οποίο είναι χαμηλό, και μάλιστα σε κάποιες των περιπτώσεων κάποιοι δηλώνουν και χαμηλότερο ποσό το μήνα από τους υπαλλήλους τους. Και τονίζεται ακόμη ότι η συνεισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών στον προϋπολογισμό είναι το 2,1% των εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι υπερδιπλάσιο το νούμερο. Και αναφέρεται ότι πάνω από τους μισούς επαγγελματίες, το 54% δηλώνουν μηδενικό εισόδημα, ενώ το 85% αυτών δηλώνει ετήσιμο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Κύριε Κογκόλη, τα νούμερα είναι όντως για να υπάρχουν και είναι για να υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή τη χρονική περίοδο αυτή που βιώνουμε. Και βιώνουμε μια χρονική περίοδο που είναι αρκετά άσχημη ως προς τις επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Ζήτημα είναι λοιπόν να διαχωρίσουμε τις επαγγελματικές ομάδες κατά τρόπο που πραγματικά, δηλαδή ουσιαστικά, θα μπορέσουν να φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή όμως το καινούργιο νομοσχέδιο έρχεται με έναν κεφαλικό οριζόντιο φόρο που ουσιαστικά είναι τεκμαρτός, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται η φορολόγηση, μια αναχρονιστική διαδικασία διαχωρίζοντας στην πάροδο των χρόνων τις εξελίξεις που έχουν έρθει. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι μιλάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλαστικό χρήμα, δηλαδή τα ταμεία έχουν γεμίσει πλαστικό χρήμα λόγω των BOS και των τραπεζικών συναλλαγών και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και έχει περάσει σε μια διαδικασία της δεκαετίας του 90, θα έλεγα, που βρήκε έναν τρόπο να φορολογήσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με έναν οριζόντιο τρόπο. Τα 1.400 περίπου ευρώ επιβάρυνσης σε κάθε επαγγελματία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη λογική ότι υπάρχει φορολόγηση φοροδιαφυγή σε όλους τους κλάδους. Ο κλάδος του εμπορίου είναι πολύ διαφορετικός από τον κλάδο της προσφοράς υπηρεσιών και όμως φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο. Ο νόμος Κατρούγκαλου για τους επαγγελματίες που ήταν στο εμπόριο ήταν θετικός, γιατί πλήρωναν χαμηλότερες ασφαλιστικές φορές. Για τους επαγγελματίες που ήταν στην προσφορά υπηρεσιών και ουσιαστικά δήλωναν όλο το τζίρο τους ως κέρδος, ήταν κάτι που ήταν βάναυσο και δεν ήταν σωστό, όπως και η διαδικασία με τους επαγγελματίες με τον μπλοκάκι. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν τη χρονική στιγμή που ζούμε. Και η χρονική στιγμή που ζούμε, η φοροδιαφυγή πατάσσεται πάρα πολύ εύκολα μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πράγμα που δεν έχει πρόσβαση και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε όντως μαύρο χρήμα και το έριχνε στην αγορά, η τράπεζα να είστε σίγουρος ότι θα το έβλεπε και θα ήθελε πολύ εύκολα να το χρηματοδοτήσει. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η εξέλιξη αυτού του νομοσχεδίου, το μόνο που έχει να επιβαρύνει είναι την καθημερινότητα του επαγγελματία. Θεωρείτε ότι μέσω του νομοσχεδίου αυτού και του χαρατσιού
που όπως λέτε ότι μπαίνει η κυβέρνηση μπορεί να μαζέψει ένα χρηματικό ποσό για να μιλήσω απλά και να το διαθέσει σε έκτακτες ανάγκες. Θα πω ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα εστίασης μπορεί όντως να τα βγάζει δύσκολα πέρα, να είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο και να δηλώνει όντως ένα χαμηλό εισόδημα ο ιδιοκτήτης του το μήνα. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα καταστήματα εστίασης, για παράδειγμα, που δεν κόβουν αποδείξεις και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εισόδημα ακόμη και μέσα στον μήνα. Αυτό μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που είπατε. Ωστόσο, είναι μία εύκολη λύση να εισρεύσουν χρήματα στα ταμεία για να χρησιμοποιηθούν για άλλες πηγές, σε άλλες πηγές. Αυτός που έχει μάθει, κύριε Κογκόλη, να αποφεύγει τις πληρωμές, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρει τον τρόπο να φοροδιαφύγει. Το ζήτημα είναι ότι αυτός που φοροδιαφεύγει, οφείλει το κράτος να έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τον πιάσει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τους έχει και θεωρώ ότι πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν τέτοιο πρόβλημα και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, μπορεί να τους πιάσει. Mm. Μπορούμε να επιβαρύνουμε δηλαδή το σύνολο των επαγγελματιών επειδή 10% μπορεί να κλέβουν. Αυτό δεν έχει καμία βάση λογικής ούτε καμία συζήτηση. Mm. Και επαναλαμβάνω, το κυριότερο όλων είναι να ξεχωρίσουμε το εμπόριο, την προσφορά υπηρεσιών, τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικού τύπου, δηλαδή δικηγόρους, λογιστές, πάρα πολλούς κλάδους. Άνθρωποι που κάνουν φοροδιαφυγή επειδή κουρεύουν στα σπίτια ή επειδή φτιάχνουν νύχια στα σπίτια. Είναι πάρα πολλά τα επιμέρους ζητήματα που ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν τα υπερκαλύπτει. Δεν είναι τυχαίο ακόμη και η φύλλα προσκύμενη Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σήμερα ήταν αυτή που αντέκρουσε πρίμναν και είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ξανασκεφτεί αυτό που έχει πάρει απόφαση να κάνει στους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικότερα στον κλάδο του εμπορίου. Δεν χρειάζεται ούτε η Ομοσπονδία του Εμπορικού Συλλόγων Πελοποννήσου, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, ούτε δεκάδες άλλοι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα που έχουν βγει και έχουν εναντιώσει τη φωνή τους απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Τελικά, να βάλω και μία παρένθεση. Όντως υπάρχει νομοσχέδιο ή ήταν μία φιλολογική συζήτηση που τελικά πάει να γίνει νομοσχέδιο? Κανένας δεν ξέρει, δεν έχει κατατεθεί το πλήρες σχέδιο. Και καλό είναι ότι κάποια στιγμή να κατατεθεί και οι φορείς να απαντήσουμε όπως πρέπει να απαντήσουμε. Να μην μας έρθει σε μια νύχτα και πάνε και το ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ό,τι πιο αξιοπρεπές μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα που έχουν στηριχτεί πάνω σε αυτό το πράγμα. Πώς σχολιάζετε το μέτρο με την απόδειξη και όταν κάποιος επώνυμα καταγγέλει ότι δεν κόβεται απόδειξη από ένα κατάστημα, μία επιχείρηση θα πληρώνεται αναλόγως το ποσό που καταγγέλει? Εντάξει, αυτό είναι οδυνηρό, γιατί βάζεις μια κοινωνία, από την κοινωνική δηλαδή πλευρά, βάζεις μια κοινωνία να βρίσκει τρόπους να καταγγείλει ο ένας τον άλλον με άσχημο τρόπο. Δηλαδή, μιλάμε για κουκούλες τώρα, ανθρώπους με κουκούλες που σου λένε μη μου κόψεις απόδειξη, σε παρακαλώ, κάνω μια καλύτερη τιμή και την επόμενη ώρα μπορεί να σε καταγγέλει και να παίρνει 100, 1200 ή 3.000 ευρώ. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία βάση πραγματικότητας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι εκεί και επειδή είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δουλεύουν το κράτος, θεωρώ ότι πρέπει να το αποσύρουν άμεσα και αυτό το κομμάτι του μέτρου. Κύριε Μαχρή, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λουκέτο έχει μπει για λίγες μέρες σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην Πάτρα, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, το οποίο δεν έκοβε αποδείξεις. Κυρίες και κύριοι, ακόμη ένα παράδειγμα που προστίθεται στην συγκεκριμένη λίστα. Ξανά στην συνάδελφο Δήμητρα Μπαλαφούτη για το νέο κύκλο ενημέρωσης. Η παραγωγή Δήμητρα σημειώνουν των λαϊκών στις λαϊκές αγορές παραγωγή προϊόντων ότι είναι μειωμένη η κίνηση. Και οι εμποροί αλλά και η παραγωγή λοιπόν παραδέχονται το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και οι ίδιοι εμείς, αν πηγαίναμε μία βόλτα στις λαϊκές αγορές της πόλης, σε καμία περίπτωση η εικόνα δεν θα μας θύμιζε εικόνες που βλέπαμε στο παρελθόν. Και πού αναφέρομαι? Παλιότερα βλέπαμε στις λαϊκές αγορές κόσμος ο οποίος πήγαινε, ψώνιζε στους πάγκους. Όλοι οι περισσότεροι κρατούσαν τουλάχιστον 5 με 10 σακούλες στα χέρια τους όταν έφευγαν από την λαϊκή. Έπαιρναν ό,τι χρειάζονταν στο σπίτι τους για να γεμίσουν το τραπέζι τους. Πλέον λοιπόν
η εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική. Οι άνθρωποι στις λαϊκές αγορές πλέον κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά μόνο και μόνο για να δώσουν ένα συμπλήρωμα, ένα έξτρα συμπλήρωμα στο εισόδημά τους. Δεν βγαίνει, όπως μας λέει ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Άγιος Τρίφωνας. Στις λαϊκές αγορές λοιπόν πλέον ο κόσμος ψωνίζει με το σταγονόμετρο. Ναι, μεν είναι ένα σημείο συνάντησης όπως ήταν και παλαιότερα, αλλά ο κόσμος, η κίνηση του κόσμου έχει μειωθεί κατά πολύ. Οι άνθρωποι λοιπόν ψωνίζουν με το σταγονόμετρο και αυτό όχι γιατί οι τιμές στη λαϊκή αγορά είναι υψηλές, ούτε γιατί στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα είναι φθηνότερα. Σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι το πορτοφόλι των καταναλωτών είναι άδειο. Οπότε είτε τα προϊόντα είναι φθηνά, είτε είναι περισσότερο ακριβά, σε καμία περίπτωση ο καταναλωτής δεν μπορεί να ψωνίσει. Είναι δύσκολη κατάσταση, Αλέξανδρα, και γενικά ο κόσμος. Έχει επηρεάσει και τη λαϊκή. Βεβαίως. Το πιο κοντινό, εάν θες, επίπεδο αγοράς, μέρος που είχαν οι Έλληνες. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι ναι, μεν οι λαϊκές αγορές είναι άδειες. Από την άλλη, αυτό που μας είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, πολλά εστιατόρια μαγειρία είναι γεμάτα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ο κόσμος, έχοντας στο μυαλό του και τις ανατιμήσεις και το κόστος της ενέργειας, προτιμά να πάρει κάτι έτοιμο για να φάει παρά να πάει στη λαϊκή, να ψωνίσει και να πάρει πολλά προϊόντα. Θα κοστίσει περισσότερο δηλαδή για να φτιάξει το φαγητό του, να το πάρει έτοιμο, να πάρει μια να βάλει την κατσαρόλα. Πολύ απλά θα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Αλλάζοντας θεματολογία, η Μαρίνα της Πάτρας, η οποία δεν περιποιεί τιμή προφανώς για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, θα είναι έτοιμη το 2024. Ναι, έτσι, από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο, έτσι, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Κορδά, τον αντιδήμαρχο αρχιτεκτονικού έργου. Ο κύριος Κορδάς λοιπόν μας ενημέρωσε, νομίζω κάτι το οποίο το γνωρίζαμε όλοι, ότι είχε γίνει ήδη κάποια δημοπράτηση, παρόλα αυτά δεν είχε σημειωθεί κάποιο ενδιαφέρον. Πλέον λοιπόν το έργο δημοπρατήθηκε ξανά, ανάμεσα λοιπόν στις 20 εταιρείες που έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, έχει πλέον ο Δήμος της Πάτρας καταλήξει σε δύο από αυτές. Οπότε, τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές. Τώρα, επειδή πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι σύνθετο και γενικά όλοι γνωρίζουμε ότι τα διαγωνιστικά κομμάτια σε κάθε περίπτωση καθυστερούν και γενικά προκύπτουν και κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Να πω σε αυτό το σημείο. Και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις. Σαφώς. Από τους υποψήφιους μειοδότες και μια σειρά πραγμάτων γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Είναι πολλά. Αλέξανδρα, ακριβώς να σου πω ότι πρόκειται για ένα έργο στην αρχή 700.000 ευρώ. Έβαλε και ο Δήμος της Πάτρας άλλες 100.000 για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους εργολάβους. Οπότε το έργο αξίζει. Είναι ύψος προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και πρόκειται, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, όχι για όλη τη Μαρίνα, εκεί μιλάμε για ένα άλλο έργο. Πρόκειται για τις 3 πλωτές εξέδρες, οι οποίες είχαν καταστραφεί στην κακοκαιρία του Νοεμβρίου του 2021. Ευχαριστούμε την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στον πολιτικό τομέα, τώρα κυρίες και κύριοι, το τέλος της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτύπωσε η χθεσινή εικόνα στο Τριανών, στην εκδήλωση της εφημερίδας Εποχή για την ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά. Μπορεί η νέα ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να κατέληξε στο έβριμα της πολιτικής καταδίκης αντί των διαγραφών εδώ και τώρα, στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά αμφότεροι η νεοπροεδρική και η ομπρέλα φαίνεται να έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, αποκηρύσσοντας παράλληλα το τοξικό κλίμα ως αμοιβαία ζημιογόνο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ άφησε κατά την ομιλία του χθες ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, θέτοντας το εξής ερώτημα στο ακροατήριο μεταξύ άλλων. Με αυτό το τοξικό κλίμα μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα? Κύριος Ρόρος είναι μαζί μου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής της παράταξης Ώρα Πατρών που στηρίχθηκε τον ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Διαβάζω μερικά από όσα είπε ο κύριος Τσακαλώτος, έδωσα μια γεύση νωρίτερα. Το ερώτημα είναι, λέει, αν με αυτή τη ρευστοποίηση, αν με αυτόν τον αρχηγισμό και με αυτό το τοξικό κλίμα μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα. Ήταν αρκετά καυστικός με την άλλη πλευρά, λέγοντας ότι η πολιτική συζήτηση και το πρόγραμμα του συνεδρίου δεν την αφορά, την άλλη πλευρά δηλαδή του κυρίου Κασελάκη. Μίλησε για κυβερνητισμό, τι είπε δηλαδή, ότι από το 17 και μετά κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν πράγματα που δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν για να παραμείνει το κόμμα εν δυνάμει κυβερνώσα παράταξη, κάτι που στήχησε τελικά. Έρχεται η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, το συνέδριο το έχετε καθυστερήσει, πάτε για Φεβρουάριο, δεν ξέρω πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι η διάσπαση, φαίνεται όμως ότι είμαστε πρώτων πυλών και επειδή επέλεξε η πλειοψηφία να μετακινήσει χρονικά το συνέδριο τον Φεβρουάριο λίγο πριν τις ευρωεκλογές, κάποιοι φαίνεται ότι θα φεύγουν μόνοι τους
και θα έχει συνέπεια αυτό και σε ευρωεκλογές, στις μετέπειτα εκλογές των επιμελητηρίων και μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Είστε αισιόδοξος? Πάντα στην αριστερά, για να ενταχθώ, διακρίνεται από το κλίμα της αισιοδοξίας και βεβαίως οι μέρες που έχει περάσει η αριστερά και εγώ προσωπικά που έχω ζήσει είναι και ακόμα χειρότερες. Δηλαδή να πω ότι το 77, εγώ εντάχθηκα στον Ρίγα Φεραίρο το 76. Το 77 είχαμε τη μεγάλη διάσπαση με τη Β' Πανελλαδική, έφυγαν τότε τα 3/4 της οργάνωσης του Ρίγα Φεραίρου, ο οποίος είχε την πρώτη καθεδρία σε φοιτητικούς συλλόγους και στο, γενικότερα στο κίνημα το φοιτητικό. Μετά ζήσαμε τη διάσπαση με τον Πανιά, άλλες αποχωρήσεις φίλων και συντρόφων. Πάντα περνάει τέτοιες διακυμάνσεις αριστερά και ήταν αργά ή γρήγορα να τις περάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τα αποτελέσματα, η αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα έτσι όπως έγινε, δεν εξελίχθηκαν, θα έλεγα, με έναν κάπως πιο ομαλό τρόπο. Δηλαδή η αποχώρηση του Τσίπρα έδειξε το βάρος, το πολιτικό βάρος του αντρός και έδειξε ότι πραγματικά ήταν ένα αστέρι που μπορούσε και συγκρατούσε όλες τις φωνές αυτές από κάτω. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και έπρεπε όλοι να το, αφού είναι ενταγμένοι στην αριστερά, να το πράττουν, είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Μπορεί να μην αρέσει ο σύντροφος Κασελάκης σε κάποιους, αυτός όμως είναι ο νέος πρόεδρος με δημοκρατικές διαδικασίες και λέει πολλά το ότι κατάφερε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε πρωτοκλασάτα στελέχη και σε ιστορικά στελέχη του ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέει η αντιπολίτευση ισοκομματική που έχει ένα μεγάλο μερίδιο στο κόμμα ότι δεν είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση. Και όσο δεν μας την αποκρισταλώνετε και μιλάτε στο ΣΕΒ ή μιλάτε δεξιά και αριστερά ασύντακτα, δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι θα κάνουμε. Θα μου πείτε ότι υπάρχει και άλλη άποψη, την είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου σήμερα, η οποία έδωσε και το παρόν στη χθεσινή εκδήλωση. Μένουμε και προσπαθούμε εκ των έσω, δεν εγκαταλείπουμε το καράβι. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα με αυτό το κομμάτι της κυρίας Αναγνωστοπούλου. Ναι. Δηλαδή ότι όταν διαφωνείς σε κάτι ή παίρνεις τα πραγματάκια σου και φεύγεις, ναι, ή παραμένεις μέσα, έχεις το δικό σου ιδεολογικό στίγμα και προσπαθείς κάποια στιγμή αυτές οι ιδέες να γίνουν πλειοψηφία. Όμως, η κατάσταση και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουν εκλογές μπροστά. Και το Πασόκ απειλεί να είναι δεύτερο. Ναι. Και οι δύο είστε μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κοντεύετε να είστε τρίτη. Δεν είναι όμως αυτό το διακύβευμα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Όταν έχουμε έναν Μητσοτάκη να επελάβει, όταν έχουμε να σαρώνει καθημερινά τα νοικοκυριά, η ακρίβεια να χτυπάει, 15 με 20 μέρες να τελειώνει ο μισθός, να περνάει κεφαλικό νόμο τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμείς να καθόμαστε και να ομφαλοσκοπούμε, και το λέω αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις και στην κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, και να μην χτυπάμε όλη αυτή την πολιτική. Άρα τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το διακύβευμα? Το διακύβευμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο συνέδριο, ποτέ κανένα συνέδριο δεν έγινε στην ώρα του και ας μου πούνε ένα, ακόμα και τότε που ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά λέω ότι τον Αλέξη τον Τσίπρα δεν μπορούσαν να τον αμφισβητήσουν. Και μοιραία ο Αλέξης ο Τσίπρας, ένα από τα λάθη του ήταν ότι το 22 που έγινε το συνέδριο δεν έγιναν κι άλλες αλλαγές δομικές μέσα στο μηχανισμό του κόμματος, έτσι ώστε η βάση να ανασάνει και αυτός ο βρασμός που υπήρχε στην βάση. Άρα ωραία, θα γίνει το συνέδριο. Από εκεί και πέρα τι? Από εκεί και πέρα δεν το ξέρω. Όποιοι συμφωνούν, να πω ότι ο σύντροφος ο Κασελάκης, ο Στέφανος, σε καμία συνάντηση ή συγκέντρωση δεν είπε κάτι έξω από αυτά που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μάλιστα τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και είναι μία δήλωση πολιτικού που λέει γιατί να πάω στο Σιμίτι. Αυτοί που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και φάγανε εκατομμύρια και το βρίσκω και πολύ δεν σωστό. Ήξερε τότε, γιατί δεν λένε γι' αυτό, στην μπράβο. Αμερική, δεν ήξερε, μπράβο ήταν στον Κασελάκη. Όχι, όχι, ήξερε. Ήξερε και είπε, έκανε μία δήλωση. Σύμφωνα με τα παλιότερα λεγόμενά του, δεν ήξερε στα 24 τι γινόταν. Θέλετε ήταν να σας πω ότι έκανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου στα 24? Σε τι λέω, το είχε πει και ο Κασελάκης. Περνούσε δύσκολα με τη σύντροφό του, ήταν δύσκολα, δεν ήξερε.
Άρα όπου ήθελε, ήξερε, όπου δεν ήθελε, δεν ήξερε. Αυτά δεν είναι πολιτική και δεν τα σχολιάζω. Γιατί μπορώ να πω τι έκανε και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης στα 24, ένας ωραίος νέος ήτανε, έτσι. Η ιστορία ξέρει πώς αναδείχθηκε και ο Καραμαλής και ο καθένας. Να μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, νομίζω είναι ατέρμονη, πολιτικά να το δούμε. Ναι. Είπε σήμερα, έκανε αυτή τη δήλωση ο Κασελάκης, νομίζω ότι δεν έχει ξεφύγει πουθενά εκτός από αυτόν που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα, εάν θέλουμε να βρούμε κόμματα, ανωτελείες κτλ., πάντα η αριστερά στο να με ψημιρεί και να προσπαθεί να βρει διαδικασίες και όχι την ουσία που είναι ο Μητσοτάκης. Εδώ βλέπω Ανδρουλάκη με Κασελάκη. Μια χαρά η χθεσινή συνάντηση του Ανδρουλάκη δεν έχει σχέση με τα σημερινά λεγόμενα για το Σιμίτι, στον οποίο χθες ήταν ο Ανδρουλάκης. Και τι δουλειά έχει το Πασόκ το σημερινό, ας βγει και ας το δηλώσει. Οι ίδιοι έχουν πει ότι δεν είμαστε το Πασόκ του Σιμίτι. Και δεν πολλά στελέχη, βεβαίως, και πολλά στελέχη έχουν αποχωρήσει, άλλα έχουν πάει σπίτια τους, άλλα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλα παραμένουν στο Πασόκ, αλλά έχουν διαφωνήσει διακριτά. Το βασικό είναι πλέον ότι δεν υπάρχει περιθώριο σύμβουλευση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρά το ότι το επιτίθεστε φιλικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό το λέει γιατί δεν θέλει αυτή τη στιγμή να κάνει μια συνεργασία νιώθοντας δυνατός και πιστεύοντας ότι το διακύβευμα είναι η δεύτερη θέση. Πως όσο αφορά την κοινωνία, η δεύτερη θέση. Την κοινωνία την αφορούν τα προβλήματα που βάλα παρακάτω. Μισό λεπτό. Εάν το Πασόκ τώρα συνεχίσει αυτόνομο, αυξήσει δυνάμεις ευρωεκλογές και σιγά σιγά, γιατί θέλει δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος, ενδυναμωθεί, θα το απαγορεύσετε εσείς και θα πρέπει να σας δώσει δεν και καλά σωσίβιο για να διασωθείτε τώρα, μπορεί αυτό να γίνει σε 3 χρόνια. Δεν κερδίζει το Μητσοτάκη μια στιγμή στην άλλη. Η ιστορία όμως δείχνει, και αυτό φάνηκε και στην Αθήνα στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και στη Θεσσαλία, δείχνει ότι μόνο η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δίνει διέξοδο. Και είδατε πόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Κασελάκης στάθηκε δίπλα και στο δήμαρχο της Αθήνας, τον νέο δήμαρχο της Αθήνας, αλλά και στον περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, και δεν βάλανε ούτε κόμματα ούτε από κόμματα. Δεν ξέρω αν θα κρατούσε ο κύριος Ανδρουλάκης την ίδια θέση. Ήταν αν πολύ υποψήφιος πασό, για την Αθήνα ήταν. Ήταν πολύ υποψήφιοι. Μάλλον ήταν πολύ πολιτική που πρόσκεινται και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία χθες στο Σιμίτι. Μόνο γέφυρα επικοινωνίας με τη σημερινή δήλωση του κύριου Λιάγκα δεν. Ναι, εντάξει, αν πιστεύει το Πασόκ ότι είναι κάποιοι από το Πασόκ, το πιστεύουν. Καλά, ναι, το πιστεύουν. Έτσι, κάποιοι από το Πασόκ πιστεύουν ότι είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Ας ξεκαθαρίσει ιδεολογικά και ας δώσει το στίγμα του το Πασόκ. Με ποιους θα πάει και ποιους πρέπει είστε να αφήσει. Είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως. Στην αριστερά πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Ενιαίο κόμμα ή αυτονομία? Λέω Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ή αυτονομία? Όχι. Δεν είναι οι συνθήκες. Δεν είναι όριμες οι συνθήκες να πας σε ενιαίο κόμμα και θα ήταν οφθαλμαπάτη αυτό. Αυτά τα λέει ο Σπίρτζης τώρα. Δεν ξέρω γιατί τα λέει και πώς του έρχονται. Με έναν τρόπο δηλαδή μηχανιστικό να πάρουμε μια κόλλα και να συγκολλήσουμε το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γίνεται στην κοινωνία σε επίπεδο φορέων, σε επίπεδο θεσμών. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα μπορούσε να δοκιμαστεί στη αυτό ακόμα πιο πολύ. Είστε στη γραμμή Ανδρουλάκη, κύριε Ρόρο. Εάν είναι η γραμμή Ανδρουλάκη αυτή, έχει παρά να τίνει χείρα φιλίας, χείρα φιλίας ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον σύντροφο τον Κασελάκη και σε επίπεδο συλλόγων, φορέων, επιμελητηρίων κτλ. Να κάνουμε συνεργασίες. Αλλά δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω έναν μικρό μεγάλο ιδισμό που έχει το Πασόκ. Θα το ρωτήσω και στον κύριο Ανδρουλάκη, αν κάνουμε τώρα πρόσφατα συνέντευξη, όπου να είναι. Πώς γίνεται στην βάση των κομμάτων συνεννόηση και όχι στην ηγεσία? Ακριβώς οι ηγεσίες δείχνει, και η ηγεσία αυτή τη στιγμή του Πασόκ δείχνει, ότι δεν έχει πάρει τα μηνύματα από τη βάση. Η βάση του Πασόκ πραγματικά λέει, και το λέτε σε έναν άνθρωπο που από το 76 μα και σε αυτό μου είπατε όμως, ότι ναι, στη βάση, όχι σε επίπεδο κομμάτων. Ενιαία. Σε επίπεδο κομμάτων δεν μπορεί να πεις αυτή τη στιγμή ότι θα ενωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ. Είναι ουτοπία. Αυτό δεν γίνεται αυτή άρα τη στιγμή. Άρα πώς η βάση θα συνεννοείται? Μπορεί και όχι. Η βάση συνεννοείται πολύ πιο εύκολα, γιατί όταν είσαι μπροστά στο πρόβλημα αύριο, θα γίνει μία συγκέντρωση για το νομοσχέδιο αυτό που προσπαθεί να περάσει με τον κεφαλικό φόρο μπροστά στην εφορία. Αυτό λέτε, ναι. Οι βάσεις είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και προοδευτικός κόσμος. Βεβαίως θα πάνε και άνθρωποι που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
συνεννοούνται, μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν ήδη ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι θάνατος για τη μικρομεσαία επιχείρηση, μπορούν να συνεννοούνται και προχωράνε και σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και αντιδρούν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν μου είχατε πει ότι θα μιλούσαμε για τον ποδηλατόδρομο. Εγώ όχι, όχι, όχι για τον ποδηλατόδρομο. Για τον ποδηλατόδρομο. Θα το αφήσουμε σε επόμενη ατζέντα. Αλλά εσείς τώρα μου είπατε τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Προέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.